Σεβασμιότατε, είμεθα συγκλονισμένη πραγματικά από την παρουσία του ευσεβούς λαού της Αγίας Γης της Ρωσίας. Мы действительно, Ваше Высокопреосвященство, тронуты присутствием благоговейнейшего русского народа. Εκεί στην Αγία Πετρούπολη είμεθα για 4 μέρες και είδαμε τον παλμό της ευλαβίας του ρωσικού λαού. Мы уже в Санкт-Петербурге видели стечение большого народа и сердцебиение духовно русских. Μας συνεκλώνιζε η υπομονή των Ρώσων Ορθοδόξων αδελφών μας που μερικοί για 15 ώρες ήταν στη σειρά για να προσκυνήσουν την τιμία ζώνη της Κυρίας Θεοτόκου. Нас тронуло терпение русских верующих, которые и по 15 часов ждали своей очереди приложиться к святыне. Αυτήν τη στιγμή ο πιο ευλογημένος τόπος της Ρωσίας είναι ο πάσευτος ναός αυτός που βασιλεύει η παρουσία της Παναγίας με την Αγία της Ζώνη. На этот, на данный момент самое благословенное место России – это этот священный храм, в котором присутствует сам честной пояс Божией Матери. Εμείς οι βατοπεδινοί πατέρες που συνοδεύσαμε σε αυτά τα 22 χρόνια που ήμεθα στη Μονή Βατοπεδίου πολλές φορές στην Αγία Ζώνη όταν εξήρχεται από το Άγιον Όρος. Мы много раз сопровождали честной пояс за последние 22 года, которые мы живем в Ватопеде, и много раз вынося святой пояс, много раз выносили святой пояс с вне святой горы. Είμεθα μάρτυρες του πνευματικού συναγερμού που όπου έχει πάει η Αγία Ζώνη της Παναγίας έχει δημιουργηθεί. И мы свидетели духовной всеобщей мобилизации, которая всегда совершается, куда бы ни привозился святой пояс. Пара полла тавмата эгинан мбруста мас. Много чудес совершались перед нашими глазами. Пара поллес аросскес эхо ксеперасти ме тин парусия тис Агия Зонис. Много болезней, от многих болезней исцелялись ее присутствием. Και μάλιστα φεύγοντες από την Αγία Πετρούπολη, όπως είπα και στο αεροδρόμιο, μία κυρία Ναταλία, η οποία είχε το μάτι της στο έναν τυφλόν για αρκετά χρόνια, προσκύνησε την τιμία ζώνη της Παναγίας και όχι μόνο βλέπει, αλλά και διαβάζει χωρίς γυαλιά. И как ей в аэропорту сказали, одна госпожа Наталья, которая не видела, у которой не могла видеть одним глазом, после того, как приложилась к святому поясу, может даже читать. Сегодня митрополит της Агίας Петрополеως Владимирος и στον αποχαιρετισμό του μας είπε και ένα θαύμα που έγινε όταν κάποιος φωτογράφησε εκεί στην Αγία Πετρούπολη και όλον ο ουρανός ήταν μαύρος με σύννεφα. Μόνον εις το μοναστήρι της Αναστάσεως του Χριστού που ήταν Αγία Ζώνη είχε μια ζώνη πάνλευκων και πάνλαμπρων που ακριβώς αυτό ήταν σημείο όπως ο ίδιος είπε και άλλοι συνεφώνησαν της ιδιαίτερας σκέπης της Παναγίας εις τον τόπο που φιλοξενείτον η τιμία της ζώνη. Сегодня Владыка Санкт-Петербургский Владимир в своем прощальном слове нам сказал и о чуде, который фиксировал один фотограф. Сняли фотографию и на облачном небе над монастырем видели пояс, такую полосу между облаками. Мия герондиса, που με πλησίασε στην Αγία Πετρούπολη, όταν ήρθα την προηγούμενη φορά, μου λέει, πονώ πάρα πολύ τη μέση μου. Одна матушка там же жаловалась на боли в пояснице и в спине. Της έδωσα εγώ που είχα μαζί μου μια κορδέλα της Αγίας Ζώνης. Ей дали поясок, освященный на святом поясе. Τώρα ήρθε και με πλησίασε και μου είπε ότι από την ώρα που έβαλα την κορδέλα στη μέση μου δεν με ξαναπήραξε, δεν την πόνεσα πλέον.
И в эти дни нам она сказала, что после того времени у нее все боли прошли. Πολλά είναι τα ευεργετήματα, σεβασμιότατε, που θα πάρει, που θα απολαύσει το ποιμνιό σας από την παρουσία της Αγίας Ζώνης. Много благ вкусит ваше высокопреосвященство, ваша паства присутствием честного пояса. Νομίζω ότι η κυρία Θεοτόκος, ως η μητέρα όλων μας, думаю, госпожа Богородица, как мать всех нас, και ο ιδιαίτερος φύλακας του Αγιονίμου Όρους, и особенная покровительница и стража Святой Тары, και ιδιαίτερα προστάτης των μοναχών, и особенная покровительница монахов, νομίζω σε καθέναν που ασπάζεται την Αγία Ζώνη θα λαλήσει και θα δώσει μερικά μηνύματα στη ψυχή μας. Будет глаголить и даст духовные извещения в сердцах каждого, в сердце каждого, кто приложится к Ее Святому Поясу. Ταπεινά όλοι να ακούσουμε αυτά τα μηνύματα που θα μας δώσει η Παναγία μας, η Μητέρα μας, και να ακολουθήσουμε με περισσότερη ακρίβεια την τήρηση των εντολών του Υιού της. Αμήν. Молюсь, чтобы Богородица всем давала эти духовные извещения и укрепленные этим, соблюдали более точно заповеди Ее Сына. Аминь. Ήθελα να παρακαλέσω σε ευσμιότητα με την ευλογία σας, θα συμβούν πάρα πολλά θαύματα με την παρουσία της Αγίας Ζώνης. Хотел бы попросить благословения Владыки на то, что когда будут происходить чудеса, και το μέγιστο θαύμα τυλί, τη στήρωση των συζύγων, η κορδέλα, η ευλογημένη με την Αγία Ζώνη. И особенно разрешение бесплодия через пояски, которые освящаются на Святом Поясе. Θέλω τα θύματα αυτά της αγάπης της Παναγίας που θα δεχθούν τα θαύματά της να μας τα γράψουν με επιστολή στη Μονή Βατοπεδίου για το αρχείο μας. Просим всех жертв любви Богородицы писать письма, чтобы хранили эти чудеса потом в архиве монастыря. Благословить.